Επιστρέψαμε, τρίτο ημίωρο του ενημερωτικού μαγκαζίνου. Η ώρα είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Σταύρος Γιακουβής και το θέμα μας είναι τα προβλήματα με τα σχολεία στις σεισμόπληκτες περιοχές, στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με ένα μέλος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων Γονέων της Κρήτης, η οποία ομοσπονδία προχθές έστειλε ένα υπόμνημα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με κάποια αιτήματα για το θέμα της σχολικής στέγης σε αυτές τις περιοχές, στο οποίο υπόμνημα περιγράφει αναλυτικά πώς έχει η κατάσταση, αλλά και κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για να λυθούν κάποια ζητήματα άμεσα. Για το θέμα λοιπόν αυτό θα μιλήσουμε με την κυρία Γενοβέφα Χουστουλάκη, που είναι μέλος της Ομοσπονδίας. Κυρία Χουστουλάκη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Έχουμε αυτό το υπόμνημα, βέβαια το υπόμνημα το δικό σας με τις προτάσεις σας το καταθέσατε στους αρμόδιους φορείς, θα μας πείτε και σε ποιους φορείς το καταθέσατε προχθές. Από προχθές είχαμε μία εξέλιξη, είχαμε χθες μία ανακοίνωση από το Δήμο, μάλιστα έγινε από τα σχολεία εκεί της περιοχής, όπου τοποθετούνται συνεχώς, λέει, οι κίσκοι στα σχολεία, και μάλιστα ο Δήμος εξέφρασε την αισιοδοξία ότι αν όχι αυτή την εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα οι μαθητές θα επιστρέψουν και θα κάνουν μάθημα διαζώσης έστω και σε οικίσκους. Θα πρέπει να πούμε ότι πέρα από τα λόγια υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία είναι αδιαμφισβήτητη. Η πραγματικότητα αυτή έχει σχέση με τις συνθήκες στις οποίες βιώνουν οι μαθητές και οι οικογένειές τους. Αυτή τη στιγμή οι κύχοι οι οποίοι έχουν διατεθεί είναι 22, προγραμματίζονται άλλοι 40 από την ΚΤΥΠ χωρίς να υπάρχει χρονικός ορίζοντας. Τα παιδιά λοιπόν σε σεισμόπληκτες περιοχές, που δεν είναι μόνο στο Δήμο Μινώα, βιώνουν συνθήκες οι οποίες είναι εντελώς ακατάλληλες και παιδαγωγικά και ανθρώπινα, αν το δείτε. Τα ίδια τα παιδιά διαμαρτύρονται με επιστολές τους για την τηλεκπαίδευση πάνω σε καρότσες αυτοκινήτων και σε κτίρια τα οποία είναι ακατάλληλα ή σε σκηνές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να έχουμε κανένα εφησυχασμό, καμία επανάπαυση με βάση διακηρύξεις όταν υπάρχει αυτή η σκληρή πραγματικότητα. Και συγκεκριμένα τα παιδιά, ειδικά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 15 αίθουσες ας πούμε έχουν πάει για το πρώτο και το δεύτερο Αρκαλοχωρίου και 7 στο Θραψανό. 3 τοποθετούνται στο γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου. Λύκεια, ΕΠΑΛ και το γυμνάσιο είναι ακόμα με τηλεκπαίδευση. Σε ποια κατάσταση βρίσκονται? Και είναι ακόμα και τα ειδικά σχολεία. Τα ειδικά σχολεία είναι μια ξεχωριστή περίπτωση από μόνα τους. Αν δεν κάνω λάθος, μάλιστα, δρομολογείται να κλείσει το ειδικό νηπιαγωγείο που λειτουργούσε. Υπάρχει απόφαση αναστολή της λειτουργίας του ειδικού νηπιαγωγείου. Αντιλαμβάνεστε ότι τηλεκπαίδευση σε ειδικό σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή και στο γενικό, στο τυπικό σχολείο, τα προβλήματα της τηλεκπαίδευσης τα γνωρίζουμε, ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διαζώση σε εκπαιδευτική διαδικασία. Φανταστείτε τι γίνεται με τα ειδικά σχολεία. Και δεν σας λέω, δεν είναι μόνο στο Δήμο Μινώα. Εδώ, με το σεισμό αυτό στις 27 του Σεπτέμβρη, αποκαλύφθηκε αυτό που η Ομοσπονδία χρόνια φωνάζει. Χρόνια φωνάζει για την έλλειψη ασφαλούς σχολικής στέγης με σύγχρονες προδιαγραφές. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στη Μεσαρά, το ΕΚ Τυμπακίου, στο Δήμο Φεστού, παραμένει σε αναστολή από τις 27 Σεπτεμβρίου. Ένα κτίριο για το οποίο τόσο η Ένωση Γονέων Φεστού, όσο και η Ομοσπονδία, με συνεχή υπομνήματα στην κυβέρνηση, στην περιφέρεια Κρήτης, στους Δήμους, είχαμε επισημάνει τους κινδύνους. Το ίδιο και για όλα τα υπόλοιπα σχολεία, σε όλη την Κρήτη. Και αυτό ειδικό σχολείο θα πρέπει να πούμε στο Τυμπάκι, έτσι? Βεβαίως, και αυτό που ειδικό σχολείο. Οι ανάγκες, είπαμε, είναι ακόμη πιο αυξημένες. Τα ειδικά σχολεία λειτουργούσαν και μέσα στην πανδημία, να θυμίσω εγώ. Ναι, αντιλαμβάνεστε την αγωνία που βιώνουν οι γονείς αυτών των παιδιών, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να έχουν τα παιδιά στο σπίτι. Αντιλαμβάνεστε φυσικά το τι χάνεται από αυτά που είχαν κατακτήσει και κερδίσει αυτά τα παιδιά, όντας τώρα ένα μήνα κλεισμένα στο σπίτι τους.
Κυρία Χουστουλάκη, να ρωτήσω εγώ κάτι. Μας αναφέρατε κάποια νούμερα στην αρχή. Μας είπατε ότι έχουμε ήδη 22 οικίσκους για σχολεία, ναι, τουλάχιστον στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, και περιμένουν, ναι, ναι, άλλα 40. Ναι. Συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη, η αρχική εκτίμηση του Δήμου τουλάχιστον της περιοχής ήταν ότι χρειάζονται 70 αίθουσες. Αυτά δεν μας φτάνουν. Αυτοί οι οικίσκοι δεν μας φτάνουν 70 όταν θα έρθουν και τα 40 mm-hmm. που υπολείπονται. Όταν θα έρθουν. Γιατί η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι δεν πιστεύω να θεωρείται ότι η ΚΤΥΠ έχει αίθουσες και δεν τις δίνει. Αυτό μπορεί να ικανοποιήσει αυτή τη στιγμή γονείς και μαθητές. Υπάρχει μια γενικότερη αοριστία. Και το κυριότερο είναι ότι δεν υπάρχει κανένα, μα κανένα, δεν έχει διατυπωθεί από κανένα παράγοντα, από κανένα φορέα, από κανένα αρμόδιο, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για μόνιμη λύση. Εμείς αυτό που ζητάμε δεν είναι να διαμορφωθεί αυτό το έσχος που δεν αξίζει σε κανένα σχολείο των προκάτεχουσών που θα μείνουν για πάντα. Και μπορώ να σας πω παραδείγματα στη συνέχεια που έχουν η μόνιμη λύση, η προσωρινή λύση έχει γίνει μόνιμη. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι η πλήρης αποκατάσταση των ζημιών για όσα σχολεία είναι κίτρινα. Αποκατάσταση όχι με μπαλώματα, αλλά με βάση τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς. Και βέβαια η ανέγερση νέων σχολείων όπου αυτά είναι απαραίτητα και είναι πάρα πολλά. Ακόμα και μέσα στην καρδιά του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή υπάρχουν σχολεία που οι μαθητές είναι ομάδες. Το 7ο σχολείο είναι, δημοτικό σχολείο Ηρακλείου είναι μοιρασμένο. Το 24 και το 31 δημοτικό σχολείο του Ηρακλείου φιλοξενούνται σε αίθουσες του ΚΕΚ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Πείτε μου σας παρακαλώ ποια είναι η δέσμευση που υπάρχει για όλα αυτά και ποιο είναι το σχέδιο το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί. Παραδείγματα που έλεγα προηγουμένως προσωρινών λύσεων που έχουν μείνει μόνιμα, δείτε στα Χανιά με το σεισμό που έγινε το 2018. Από τότε το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ Κισάμου είναι σε προκατέθουσες. Δείτε στη Μεσαρά. Το Δημοτικό Σχολείο της Γαλλιάς από το 2013 είναι σε προκατέθουσες. Από το 2013 και πάλι εκεί προβλήματα με τον ίδιο τρόπο, τα παιδιά είναι σε αίθουσες προκάτω. Οπότε ο κίνδυνος που βλέπετε εσείς τώρα είναι ότι δίνουμε λύσεις και αυτές μισές, όχι όλες οι αίθουσες, με τους οικίσκους αυτούς. Αλλά ο φόβος που υπάρχει είναι να μείνουμε με οικίσκους για τα επόμενα 10 χρόνια δηλαδή. Ούτε καν η πρόχειρη λύση. Δηλαδή έχουμε βρει την τηλεκπαίδευση ως πανάκια δια πάσα νόσων. Έχοντας την πείρα, την αρνητική πείρα, 2 ετών μέσα στην πανδημία, από το σχολικό ετών εννοώ, με τηλεκπαίδευση των μορφωτικών και ψυχολογικών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στα παιδιά μας. Πώς δηλαδή τα παιδιά της τρίτης λυκείου θα πάνε να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις? Πώς οι μαθητές της πρώτης λυκείου θα ανταποκριθούν απέναντι στο δεδομένο, δυστυχώς δεδομένο, που βάζει άλλο ένα φραγμό στη μόρφωσή τους της Τράπεζας των Θεμάτων? Εμείς αυτά που ζητάμε είναι μια συνολική αντιμετώπιση η οποία θα σέβεται τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και τις συνθήκες που ζουν αυτή τη στιγμή οι οικογένειές τους. Μην ξεχνάτε ότι οι οικογένειες είναι στο δρόμο. Με προβλήματα σοβαρά και επιβίωσης. Άνθρωποι που έχασαν τις δουλειές τους, που δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα μαγαζιά τους, άνθρωποι που είναι άνεργοι, που δεν έχουν κανένα εισόδημα. Διότι όπως γνωρίζετε δεν έχει δοθεί ούτε καν ένα επίδομα ειδικού σκοπού, δεν ξέρω πώς να το πω, ένα επίδομα το οποίο να τους εξασφαλίζει εισόδημα. Και γι' αυτό διάβασα πολύ προσεκτικά το υπόπνημα που καταθέσατε. Γράφεται συγκεκριμένα ότι για τους μαθητές θα πρέπει να διασφαλιστεί η σύντηση στα σχολεία τους. Βέβαια. Γιατί ακριβώς προέρχονται και από οικογένειες. Του κράτους και του Δήμου. Ακριβώς. Όχι. Προέρχονται από οικογένειες που και αυτές ζουν πολύ, περνάνε πολύ δύσκολες μέρες. Και επίσης αναφέρεται κάτι που δεν το περνάνε αυτό στα ψηλά οι περισσότεροι. Ότι αυτά τα παιδιά δεν μπορούν ούτε να διαβάσουν στο σπίτι τους. Οπότε εσείς ζητάτε και αναγνωστήρια. Δηλαδή χώρους να μπορούν. Αναγνωστήρια ακριβώς, ενισχυτική και πρόσθετη διδασκαλία σε γυμνάσια και σε λύκεια και στα δημοτικά, να στηριχτούν τα παιδιά. Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι θα στηρίξουν σε αυτή τη δύσκολη, πραγματικά είναι τραγική κατάσταση. Σας λέω,
αντικειμενικά είναι τραγική κατάσταση. Θα στηρίξουν αυτούς τους μαθητές, αυτά τα παιδιά, τα παιδιά μας. Κυρία Χουστουλάκη, κάτι ακόμη που μου έχει κάνει εντύπωση στην πρότασή σας. Εσείς παραθέτετε λύσεις πολύ συγκεκριμένες ως προσωρινές. Δηλαδή, μιλάτε για το ολοκληρωμένο σχέδιο. Πρέπει κάποιος, σε πάση περιπτώσει, από το Υπουργείο Παιδείας, βέβαια, να μας παρουσιάσει ποια σχολεία θα φτιάξει και πού. Για να λυθεί το θέμα και να ξέρουμε αυτό πότε. Θα γίνει. Αλλά μέχρι να γίνει. Δεν διακόπτω, αλλά ξέρετε τι συμβαίνει με την αλληλομετάθεση των ευθυνών. Όλα αυτά τα παραπέμπουν στις καλέντες. Τι εννοώ, τα σχολεία, το Υπουργείο Παιδείας πλέον έχει την ευθύνη μόνο για το κτηριολογικό. Τα σχολεία με το Γκαλλικράτη έχουν περάσει στους Δήμους. Όλο αυτό διευκολύνει το να μην βρίσκονται λύσεις. Γιατί να μην βρίσκονται λύσεις προκειμένου να μην δοθούν χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό για την ανέγερση ασφαλών σχολικών κτηρίων. Αν τα σχολεία δεν ήταν κόστος, θα υπήρχε αυτή τη στιγμή σε όλη την Κρήτη, με δεδομένο το μεγάλο δείκτη σεισμικότητας που έχει, θα υπήρχε έλεγχος, όχι αυτός ο ταχύς οπτικός έλεγχος, αλλά ουσιαστικός έλεγχος. Θα υπήρχαν ανακατασκευές κτηρίων, αποκαταστάσεις κτηρίων, ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων. Είδατε κάτι εσείς από όλα αυτά που εμείς δεν το έχουμε αντιληφθεί? Όχι, δυστυχώς δεν είδαμε. Αυτό που είδαμε ήταν πάντως, επειδή είστε και εκπαιδευτικός εσείς, σε αυτά τα σχολεία που περιγράφεται, πραγματικά μπορέσαμε τη μέρα του σεισμού, μπόρεσαν οι μαθητές να βγουν με ασφάλεια, ενώ είδαμε μετά εικόνες. Είναι ήρωες οι συνάδελφοι, πραγματικά. Γιατί ξέρετε, το μόνο που γίνεται στα σχολεία, το μόνο που γίνεται, είναι το μνημόνιο που υπογράφουμε οι εκπαιδευτικοί σε περίπτωση σεισμικού κινδύνου και οι ασκήσεις που γίνονται. Και φτάσαμε στο σημείο να λέμε, ας πούμε, ότι οι ασκήσεις μας σώσανε. Δεν ξέρω τι να πω πια. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Αρκαλοχωρίου είδα τα φρανία των παιδιών με πεσμένους στους σοβάδες από πάνω, τα τσιμέντα, τις τσάντες τους, τα βιβλία τους σκεπασμένα από τα τσιμέντα, και πάγωσε η καρδιά μου, σας το λέω ειλικρινά. Και όμως μέσα από αυτές τις αίθουσες τα παιδιά βγήκανε όλα χωρίς να έχουν ούτε τραυματισμό. Γιατί οι εκπαιδευτικοί, δεν είναι οι εκπαιδευτικοί που λέει η κυρία Κεραμέως, οι κακοί εκπαιδευτικοί που δεν θέλουν την αξιολόγηση, είναι οι εκπαιδευτικοί που νοιάζονται για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών τους, που νοιάζονται για τους μαθητές τους, γιατί είναι παιδιά τους. Κυρία Χουστουλάκη, με συγχωρείτε, και πριν ξεκίνησα να σας κάνω αυτή την ερώτηση, φυσικά και μας ενδιαφέρει όλους και θα επιμείνουμε, τουλάχιστον εδώ εμείς από το σταθμό μας, να στηρίζουμε αυτό το αίτημα για να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για όλα τα σχολεία που πρέπει, ακόμη και αυτά που πρέπει να κατασκευαστούν, κυρίως αυτά που πρέπει να κατασκευαστούν εξ αρχής. Ωστόσο, εσείς αναφέρεστε εδώ στο υπόμνημα που έχετε δημοσιοποιήσει σε πολύ συγκεκριμένες προσωρινές λύσεις, δηλαδή προτείνετε πολύ συγκεκριμένους χώρους, τους κατονομάζετε, οι οποίοι χώροι μπορούν προσωρινά να χρησιμοποιηθούν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν άμεσα σχολεία, να μην έχουμε τηλεεκπαίδευση. Με αυτό το θέμα τι γίνεται? Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό? Έχει κάποιος τοπικός φορέας, υπάρχει κάποιος αρμόδιος να κάνει συνεννόηση, να πει ότι αυτούς τους χώρους τους θέλουμε για τα παιδιά, να γίνεται μάθημα? Έχετε ενημέρωση γι' αυτό? Αυτή οι προτάσεις της Ομοσπονδίας, το υπόμνημα της Ομοσπονδίας, δεν είναι κεφαλικό κατασκεύασμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Είναι αποτέλεσμα συζήτησης, συλλογικής επεξεργασίας μαζί με τους συλλόγους γονέων που υπογράφουν, έτσι το καταλαβαίνετε. Βγήκε μέσα στο χώρο αυτό το συγκεκριμένο, το χώρο των τραυματισμένων της σεισμόπληκτης περιοχής. Οι προτάσεις λοιπόν είναι αντικειμενικές και πατούν στα δεδομένα τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ακόμα απαντήσεις. Δεν υπάρχει απάντηση και σε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουμε να το παλεύουμε, έτσι. Εννοείται ότι διεκδικούμε χωρίς άλλη καθυστέρηση να καλυφθούν τόσο οι βασικές ανάγκες, οι μορφωτικές των παιδιών, οι εκπαιδευτικές ανάγκες, όσο και των οικογενειών τους. Ωραία, να μας πείτε τώρα και πού, σε ποιους φορείς έχετε στείλει αυτό το υπόμνημα, ποιοι το έχουν πάρει λοιπόν και το έχουν διαβάσει, έχουν διαβάσει αυτές τις προτάσεις που κάνατε, πολύ συγκεκριμένες. Τόσο στο Δήμο Μινώα, όσο στην Περιφέρεια Κρήτης, στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, στους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νόμου Ηρακλείου, στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Υποδομών, σε όλους δηλαδή τους εμπλεκόμενους,
έχει κοινοποιηθεί. Αλλά επειδή γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα υπομνήματα είναι απλώς για να κατατίθενται, εκείνο που για μας έχει σημασία είναι η αγωνιστική διεκδίκηση, και αυτό θα γίνει ακριβώς, αυτό γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται, με την παρέμβαση σε όλους αυτούς τους φορείς, με όποιο τρόπο, πρόσφορο, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η εκπαιδευτική διαδικασία, όχι μόνο στο Δήμο Μινώα, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές που τα σχολεία είναι τραυματισμένα από το σεισμό. Έχουν πληγεί από το σεισμό. Γιατί σας είπα, ισχύει και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, και στο Δήμο Φεστού, και στο Δήμο Ηρακλείου. Και ακόμα και εκτός περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, στο Λασίθι, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά. Ναι, να πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, ότι πριν από χρόνια πάλι, η Ομοσπονδία είχε καταθέσει ένα υπόμνημα, το οποίο είχε πλήρη καταγραφή για τις ανάγκες των σχολείων σε όλη την Κρήτη, με στοιχεία που προέκυψαν από τους συλλόγους γονέων και από τις ενώσεις γονέων. Το υπόμνημα αυτό ζητήσαμε 2 ή 3 φορές να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο και παρουσία των Δημάρχων, ώστε να καταρτιστεί ένα σχέδιο ολοκληρωμένο για τη σχολική στέγη. Αρνήθηκαν να το συζητήσουν, με πρόσχημα ότι η ευθύνη των σχολείων ανοίξει στους Δήμους. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Υπάρχει θέμα διάχυση ευθυνών και τελικά η ευθύνη χάνεται. Και με σκοπό ένα, πώς το κρατικό χρήμα δεν θα διατεθεί για τις ανάγκες των παιδιών μας. Γιατί θεωρείται κόστος. Αυτό είναι. Αν αυτή τη στιγμή η σχολική στέγη είχε προτεραιότητα, δεν θα συζητούσαμε πού, από πώς, με ποιο τρόπο θα βρεθούν οι αίθουσες από το εξωτερικό, με παραγγελία, με ανάθεση. Θα συζητούσαμε τέτοια ζητήματα. Θα είχαμε άμεση παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού, θα είχαν λυθεί τα ζητήματα και θα υπήρχε πρόβλεψη. Θα υπήρχε πώς το λένε, πριν το γεγονός, θα υπήρχε αυτή η διαδικασία του ελέγχου. Κυρία Χουστουλάκη, μιας που το ανοίξατε το θέμα και αναφέρεστε γενικά στο ζήτημα της σχολικής στέγης, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, έχουμε και το ζήτημα των, είναι επίκαιρο, των συγχωνεύσεων που επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό το παρακολουθείτε, τι συμβαίνει, βεβαίως, τι εικόνα έχετε? Η κατάσταση είναι οξυμένη. Είναι σαφές ότι γίνεται μία προσπάθεια από το Υπουργείο να εξοικονομήσει προσωπικό για να καλύψει τα κενά. Θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο θεωρώ ότι είναι χαρακτηριστικό. Στο γυμνάσιο Μυρών, η Δευτέρα Γυμνασίου είχε 160 μαθητές. Ήταν 7 τμήματα λειτουργούσαν με όλες τις αναθέσεις μαθημάτων που χρειαζόντουσαν να γίνουν στους συναδέλφους κλπ. Με προφορική εντολή κλήθηκε το σχολείο να περιορίσει τα τμήματα στα 6. 160 παιδιά σε 6 τμήματα, που σημαίνει ότι στα ξενόγλωσσα μαθήματα, παραδείγματος χάρη στα γερμανικά, θα είναι στο τμήμα μέσα 30 παιδιά. Πείτε μου εσείς, σας παρακαλώ, σε καιρό πανδημίας, αν αυτό θεωρείται ασφάλεια, γιατί ακούσαμε κιόλας ότι στην αρχή οι τάξεις στα σχολεία μεταδίδεται ο ιός. Μετά οι τάξεις είναι κοινωνική φούσκα και ότι δεν κολλάνε, και όσοι περισσότεροι είναι, τόσο το καλύτερο. Πείτε μου εσείς, σας παρακαλώ, αν μπορεί να υπάρξει εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα τμήμα με 30 μαθητές, ή ποια είναι η προστασία για την υγεία των παιδιών και των εκπαιδευτικών, των εργαζόμενων γενικά στην εκπαίδευση και των οικογενειών των μαθητών, με 30 μαθητές μέσα στο τμήμα. Καλά, ποια προστασία? Τώρα εδώ έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία σε καιρό πανδημίας να είμαστε η μόνη χώρα που αυξάνουμε τον αριθμό των μαθητών στις σχολικές τάξεις. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό δεν είναι τωρινό. Δηλαδή, για να είμαστε τίμοι, θα πρέπει να πούμε ότι μια κυβέρνηση νομοθετεί και επεκτείνει πάνω στο πλωστάσιο που της έδωσε την προηγούμενη. Η αύξηση του αριθμού των μαθητών ήρθε ως αποτέλεσμα εφαρμογής του αντιεκπαιδευτικού νόμου της τωρινής κυβέρνησης, ο οποίος όμως νόμος έχει τα θεμέλια του στην προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν υπήρχε κάποιο πρόγραμμα σε εξέλιξη να κατασκευή σχολείων, το οποίο διακόπηκε, ας πούμε. Μα εδώ τουλάχιστον... Δεν υπήρχε καν πρόγραμμα σε εξέλιξη από πριν. Δεν είναι μόνο θέμα προγράμματος, είναι θέμα στόχευσης. Δηλαδή, για παράδειγμα, η αξιολόγηση του αυτοχρηματοδοτούμενου σχολείου, η περικοπή των πόρων χρηματοδότησης των λειτουργικών των σχολείων από το 2009
έχει περικοπεί περίπου 70% η κρατική χρηματοδότηση για τις λειτουργίες δαπάνες των σχολείων. Είναι μια διαχρονική διαδικασία. Γι' αυτό οι γονείς βλέπουμε σε βάθος χρόνου ποια θα είναι η εξέλιξη. Και αυτό ακριβώς αντιπαλεύουμε. Το βλέπετε σε βάθος χρόνου, θα πω εγώ, και σε περιπτώσεις όπως αυτές στο Αρκαλοχώρι, ξαφνικά έχουμε μία έκρηξη και βγαίνει στην επιφάνεια με τρόπο που πια δεν είναι διαχειρίσιμος. Θα επιμείνω και γιατί μην σας κουράζω και σας τρώω και το χρόνο σας. Αντιθέτως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ρωτήσω ένα τελευταίο. Εσείς αυτό που αναφέρετε στο υπόμνημα, εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Το βλέπετε λίγο σφαιρικά το ζήτημα και πολύ σωστά κατά τη δικιά μου τη γνώμη. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, αυτή η συζήτηση που γίνεται για τα σχολεία, τα παιδιά λοιπόν δεν πάνε στο σχολείο μόνο, γυρίζουν και μετά στο σπίτι και όλα είναι καλά. Συνεχίζεται η ζωή για τους μαθητές αυτές και όταν τελειώσει το μάθημα, οπότε βάζεται μία σειρά από ζητήματα που αφορούν και τις οικογένειες των μαθητών, τους σεισμόπληκτους συνολικά. Δηλαδή ζητάτε αποζημίωση για τις περιουσίες τους, χωρίς δάνεια, χωρίς όρους. Είναι σημαντικό που μπαίνει αυτό και από την Ομοσπονδία Γονέων, ακριβώς για το λόγο αυτό νομίζω εγώ, ότι τα παιδιά, η ζωή των παιδιών δεν τελειώνει όταν χτυπήσει το κουδούνι. Οι μαθητές δεν είναι σε γυάλα. Ζουν σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή αυτό το περιβάλλον όχι μόνο έχει διαταραχθεί, αλλά είναι εξαιρετικά δυσμενές για την ψυχολογία και την ίδια, αν θέλετε, την επιβίωση των παιδιών. Γιατί οι συνθήκες ζωής στον 21ο αιώνα, διαβάσματος σε καρότσες αυτοκινήτων, σε σχοινές, σε ρημαγμένα σπίτια, νομίζω ότι δεν ταιριάζουν. Δεν είναι ένα ανθρώπινο πλαίσιο. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να στηριχτούν. Το να λέμε ότι έχουν επιστωθεί στους λογαριασμούς τους κάποια χρήματα για στεγαστική συνδρομή, τα οποία είναι και παπυλούμενα, με την έννοια ότι υπάρχει το ρίσκο του δανείου, του υπόθηκου δανείου, αλλά και το ρίσκο του αν τελικά ο έλεγχος, ο τελικός δείξει ότι είναι λιγότερα τα χρήματα από αυτά που τους πιστώθηκαν και πρέπει να τα επιστρέψουν. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι στήριξη. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι ένα να έχουν εισόδημα, σταθερό εισόδημα, στο ύψος των αναγκών τους και στο ύψος του χαμένου εισοδήματός τους. Είναι η πλήρης αποζημίωσή τους για τις ζημιές που έπαθαν, χωρίς πλαφόν, χωρίς περιορισμούς, χωρίς δάνεια. Ακόμα και πείτε μου, μια οικογένεια αυτή τη στιγμή που δεν έχει εισόδημα, πώς θα πληρώσει τους μηχανικούς για οικοδομικές άδειες που χρειάζονται, είτε για επισκευή, είτε για ανέγερση νέου σπιτιού. Πώς να πληρώσει, εδώ δεν έχει εισόδημα να ζήσει, να βγάλει την επόμενη μέρα. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται μια ολόπλευρη, πλήρης, ουσιαστική, κρατική στήριξη όλων αυτών των ανθρώπων. Μάλιστα, κυρία Χουστουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν πολύ αναλυτική και κατατοπιστική και ίσως είναι ευτύχημα που δεν καταφέραμε νωρίτερα να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Φραγκάκη, ακριβώς για να μεταφέρουμε αυτές τις απόψεις. Ελπίζω ότι θα έχουμε συνομιλία μαζί του στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Και εμείς το παρακολουθούμε το θέμα, σας στηρίζουμε και θα είμαστε σε επικοινωνία να παρακολουθούμε τις δράσεις σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.